Υψηλή είναι η συμμετοχή των νέων έως 39 ετών για τη λήψη χαμηλότοκου ή και άτοκου στην περίπτωση πολύτεκνων στεγαστικού δανείου για την αγορά πρώτης κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το 75% του δανείου που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ είναι άτοκο και μόνο το 25% θα δοθεί με βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για κίνητα από δικαιούχους του προγράμματος των νέων δανειών ληπτών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επάρκεια σε ακίνητα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη ζήτηση. Μέχρι τώρα οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν ανέβει στην περιοχή μας, παραμένουν σταθερές. Δεν έχουν επηρεαστεί δηλαδή από την ζήτηση που έχει δημιουργηθεί λόγω του προγράμματος. Σε μεγάλα αστικά κέντρα φαίνεται ότι έχουμε μία μικρή αύξηση στις τιμές, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για να έχουμε τα συμπεράσματα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι 25 έως 39 ετών και ζευγάρια, αρκεί το ένα μέλος να πληρεί το ηλικιακό κριτήριο με εισόδημα από 10.000 έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό του σπίτι. Το μέγιστο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 105.000 ευρώ και η αξία της κατοικίας βάσει συμβολέων τις 200.000 ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπολογίζεται ότι στο τέλος θα πάνε γύρω στις 100.000 αιτήσεις. Από αυτές θα ικανοποιηθούν 10 φυσιολογικά. Αυτό διαμηνύουν. Από την πλευρά των ιδιοκτητών έχουμε το εξής φαινόμενο. Λόγω ότι έχουν αντιληφθεί αυτή την κατάσταση, είναι φυσιολογικό να ανεβάσουν γύρω στα 15-20% τις τιμές των ακινήτων για να ωφεληθούν αυτού του προγράμματος. Ήδη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο στάδιο της υπαγωγής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει στην τράπεζα και τα απαιτούμενα έγγραφα για το συγκεκριμένο ακίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις, περίπου 14 με 15.000 αιτήσεις καταχωρημένες πανελλαδικά. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι πάρα πολλές από αυτές τις αιτήσεις δεν συνοδεύονται και από το ακίνητο. Δηλαδή έχουν δεχτεί οι τράπεζες αιτήσεις από δανειολήπτες, από δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι όμως δεν έχουν ακόμα εντοπίσει το κατάλληλο ακίνητο. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και υποβάλλει την αίτησή του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιός.